Βρισκόμαστε στο Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών. Τα εγγένεια το οποίο παρακολουθήσατε σε προηγούμενα ρεπορτάζ αναλυτικά από το κεντρικό δελτίο της Δέλτα Τηλεόρασης. Μια συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μια συνεργασία με την οποία το Δημοκρίτιο επιτυγχάνει το πολυπόθητο άνοιγμα προς την κοινωνία. Και μαζί μου έχω τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και θα μας πει ειδικότερα τι είναι λοιπόν το Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από την απλή ερώτηση. Ναι. Καταρχήν κλείνουμε ένα αρνητικό στοιχείο το οποίο υφίστατο ως παράληψη επί πάρα πολλές δεκαετίες. Δηλαδή ανοίγουμε ένα Ινστιτούτο που στόχευση θα έχει πρώτιστη, όχι μοναδική, πρώτιστη, να κλείσει όλους εκείνους τους δρόμους που άνοιξαν η Βουλγαρία και η Τουρκία, πλαστογραφώντας την ιστορία από την αρχαία μας Θράκη μέχρι και την σημερινή. Αυτό λοιπόν το κλείσιμο αυτής της αρνητικής τρύπας θα έχει ως πρωταρχικό στόχο αυτό το Ινστιτούτο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας και να πούμε προς όλους ποια είναι η Θράκη. Τι είναι η Θράκη, ποιοι μένουν εδώ, τι σημαίνει ελληνική Θράκη από π.Χ. μέχρι σήμερα. Αυτό θα συμβεί με τη συμμετοχή μας μέσα σε παγκόσμια φόρα και συνέδρια, στα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία απολύτως συμμετοχή. Όταν λέω καμία απολύτως, καμία απολύτως. Και θα μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα πάμε με την δομή, την επίσημη, του Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Ερευνών. Άρα, θα είμαστε εκεί, όπως καλή ώρα τώρα θα δηλώσουμε συμμετοχή το Σεπτέμβριο για ένα συνέδριο παγκόσμιο που γίνεται στη Βουλγαρία και εκεί θα πάνε συγκεκριμένοι επιστήμονές μας από το Ελληνικό Θρακικό Ινστιτούτο μέσα από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, όπου θα αντιτάξουν τα όσα είμαι σίγουρος θα συνεχίσουν πλαστογραφώντας την ιστορία να πούν οι Βούλγαροι για την Θράκη. Και όχι μόνο θα αντιτάξουν, αλλά θα έχουν και τις δικές τους απόψεις και προτάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τριγμούς και κλονισμούς σε όσα μέχρι τώρα έχουν πιστοποιηθεί σε άλλα συνέδρια προς τους επιστήμονες άλλων κρατών, όπως Αμερικάνους, Γερμανούς, Ολλανδούς, Γάλλους κτλ. Και κάποιοι από τους οποίους είτε σε διατεταγμένη υπηρεσία, είτε γιατί αυτή είναι η μορφή, η συμμετοχή τους στην επιστημονική διερεύνηση, πίστεψαν τους Βούλγαρους και τους Τούρκους. Επομένως, ο πρωταρχικός αυτός στόχος είναι πάρα πολύ μεγάλος για αυτό το Ινστιτούτο. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη. Βλέπετε ότι εδώ πέρα, ακόμα και το τοπικό τύπο, έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουμε αρκετά πράγματα. Θα ρωτούσα, τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Υπάρχουν όλα τα κλασικά εκείνα που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα με αναφορές στη Θράκη από διάφορους συγγραφείς, αλλά όμως αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να ενισχυθεί ώστε να καταστεί ελκυστική και, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών υποχρεωτική για ξένους επιστήμονες αλλά και Έλληνες, οι οποίοι θα προσέρχονται εδώ στο αναγνωστήριο που δημιουργείται δίπλα ακριβώς πάνω κάτω από το γραφείο των καθηγητών, θα έρχονται πέρα και θα συμβουλεύονται αυτήν την βιβλιογραφία, η οποία θα την βρίσκουν και θα τη διακοινώσουμε παντού ότι θα υπάρχει. Αυτό βέβαια θέλει κόπο, θέλει δουλειά από πλευράς Δήμου Αλεξανδρούπολης και Πανεπιστημίου και θέλει και χρήματα. Και επίσης θα χρειάζεται μία αναζήτηση χρηματοδότησης για ακόμη παραπάνω πράγματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Γιατί όλα αυτά που σας λέω μέχρι τώρα, αλήθεια, θέλουν λεφτά, πρώτα όμως θέλουν γενναία ψυχή για να δημιουργηθεί. Γιατί κάποιοι ψέλισαν και είπαν, ναι, ήταν άποψη και ιδέα πολύ παλιά και το ξέραμε και το θέλαμε, αλλά τότε δεν ήταν η εποχή. Δηλαδή τώρα που δεν έχουμε να φάμε, είναι η εποχή να κάνουμε αυτό το Ινστιτούτο, το οποίο, όπως συνέχεια το πράγμα, έχει δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ναι, όταν υπάρχει η αναγκαιότητα προκύπτουσα μέσα από τη διάθεση να προσφέρεις παραπάνω από το υπηρεσιακό σου καθήκον ως θεσμικός, το πετυχαίνεις και με λίγα χρήματα. Γιατί από ό,τι έχετε αντιληφθεί, τα πολλά χρήματα τα φεύγαν με διάφορους τρόπους εκπλαγίου. Τώρα που πηγαίναν, εντάξει, δεν είναι θέμα τουλάχιστον αυτού του ρεπορτάζ που κάνουμε τώρα. Αλλά όμως ότι υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά και μπορούσαν να γίνουν δύο Ινστιτούτα και τρία και τέσσερα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα, γιατί το έκανε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και δεν το έκανε άλλος. Φορέας,
και μάλιστα με σύμπραξη νομοπιστημίου. Τι να κάνουμε. Εμείς σκεφτήκαμε και παλέψαμε επί 8 ολόκληρους μήνες και καταφέραμε να το κάνουμε. Μιλάω προς τους κακεντρεχείς, οι οποίοι είπαν, και τι θα κάνει τώρα το Ινστιτούτο. Αν δεν καταλάβατε ότι το Ινστιτούτο ήδη άρχισε να δουλεύει, νομίζω ότι καλά κάθεστε εκεί που είστε στο σπίτι σας, γιατί επί 30 χρόνια την καταστρέψατε στην Ελλάδα. Τώρα το να ξαναρθείτε και να δηλώνετε ότι είστε έτοιμοι και έμπειροι να την ξαναχτίσετε εσείς οι ίδιοι, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, ο λαός είναι αυτός ο οποίος κρίνει περί επαναφοράς, περί αποστολής, μάλλον προς την κατεύθυνση του στο σπίτι του καθενός, και αυτός αποφασίζει. Απλά εμείς κρίνουμε. Και όταν έχει ένας αυτοδιοικητικός που κοιτάζει το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη θεσμική του θέση τη δυνατότητα να λέει αλήθειες, τότε μπορεί να είναι και καυστικός, μπορεί να είναι και πικρός σε κάποιους και να μην ακούγονται αυτά που λέει καλά στα αυτιά τους. Αλλά εγώ δεν έμαθα να κρύβομαι και δεν έμαθα να κρύβω κιόλας. Γι' αυτό θα μιλάω παντού, προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε κομματική διάσταση, προς κάθε πολιτικό παράγοντα, όπου κι αν ανήκει, είτε με συμφέρει ιδεολογικά είτε δεν με συμφέρει. Και νομίζω ότι αυτό το έχω αποδείξει. Άρα λοιπόν, αυτό το δημιούργημα, το οποίο έχω πει ότι μετά από εκατοντάδες χρόνια, γενιές θα θυμούνται μέσα από την ιστορία που δημιουργούμε από το Σάββατο, αυτό ακριβώς που συνέβη εδώ πέρα, και θα την βάζουν αυτήν την εικόνα, τις ομιλίες και το γέννημα αυτό του Ινστιτούτου ως έμβλημα, γιατί θα τους έχει δώσει τόσα καλά ιστορικά που θα πατάνε εκεί πέρα πάνω, όπως και εμείς θα πατήσουμε, για να δημιουργούμε από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Την ιστορία μας δεν μπορούμε να την έχουμε στην άκρη. Ούτε επιτρέπεται να την αφήνουμε σε άλλους, σε ξένα χέρια, για να τη βιάζουν. Την ιστορία πρέπει να την έχουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί χωρίς την ιστορία δεν μπορεί να περπατήσει ένας λαός. Μέσα από εκεί περπατάει, αφήνοντας πράγματα αρνητικά τα οποία έκανε στο παρελθόν και κρατώντας άλλα.